Κωνσταντίνε, τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Για πες μας πώς έχει το θέμα, βάλε μας στη φάση. Έχουμε ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί με τις δόσεις που πρέπει να καταβάλει, που έπρεπε να καταβάλει η ΚΑΕΑΡΗ στον Βίκτορ Σανικίτζε και τον Μάικλ Τζένκινς. Νομίζω ότι έχουμε μαζί μας και τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Αντώνη τον Γκάτζιο να μας δώσει τη θέση της ΚΑΕΑΡΗΣ. Ναι. Οι παίκτες αυτοί είχαν λαμβάνει κάποια χρήματα, τα έλαβαν από το ξεκίνημα της συμφωνίας κανονικά, με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το στοίχημα που όλες οι ομάδες κρεμάστηκαν εντός εισαγωγικών. Δεν πληρώθηκε μια δόση, μια συμφωνία. Αμέσως έστειλαν αυτή η καταγγελία στη FIBA και υπάρχει μια εντολή ανάκλησης των δελτίων, την οποία ο Άρης μπορεί να αποφύγει προχωρώντας την ρύθμιση, πληρώνοντας με λίγα λόγια, νομίζω μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι ο Αντώνης μπορεί να μας τα πει καλύτερα. Ναι, θα μας δώσει λεπτομέρειες ο Αντώνης. Αντώνη, τι γίνεται, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Χρόνια πολλά, αληθώς ο Κύριος. Όλα καλά. Όσο έχουμε υγεία, όλα λύνονται. Ναι, έτσι είναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Για πες μας λίγο, Αντώνη, τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί διακρίνω μια ανησυχία στον κόσμο, γιατί του ήρθε ξαφνικό αυτό. Ναι. Μετά τις προσπάθειες που κάνει η ΚΑΕ αποδεδειγμένα και έχει συμμαζέψει να, σχεδόν τα ασημάζευτα, ας πούμε, τι έχει προκύψει τώρα. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένας άγραφος νόμος λέει ότι όταν χρωστάς από παλιά, ένα κεφάλι κόβεις, δύο βγαίνουν. Ναι. Συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί αυτό το πρόβλημα, ας το πούμε έτσι, με τις συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις, πιστωτό θα πω εγώ, γιατί δεν είναι κανείς από τους δύο καλαθοσφαιριστές αυτή τη στιγμή, του Τζέκινς και του Σανικίτζε. Το πρόβλημα σε εισαγωγικά υπήρχε εκεί, εκτός εισαγωγικών, υπήρχε από το περασμένο καλοκαίρι. Όταν η FIBA ήταν τα δύο τελευταία μπαν που είχαν μείνει στον Άρη, ναι, και χρειάστηκε η συνδρομή της FIBA να λυθούν, γιατί οι δύο πιστωτές συγκεκριμένοι ήταν ανέδωτοι σε οποιαδήποτε πρόταση για κανονισμού. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που η FIBA λύνει τα μπαν, θα λύνει για να βοηθήσει με τις ομάδες, αλλά με τους όρους σε εισαγωγικά που βολεύουν τους πιστωτές, οι οποίοι είναι και πελάτες της, έτσι, γιατί για να πας να κάνεις καταγγελία στη FIBA και όλα αυτά, να κάνεις μπαν, να πας στον μπαν, πληρώνεις. Έγινε λοιπόν ένας διακανονισμός μέσω FIBA, ο οποίος φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Άρη να ανταπεξέλθει σε αυτόν. Παρόλα αυτά, από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Φλεβάρι, οι δύο συγκεκριμένοι πιστωτές πήραν περίπου 150.000 ευρώ, πήραν 6 δόσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι σε κάθε μέρα, ας το πούμε, καθυστέρησης ή διήμερο, ναι, πήγαινε ένα χαρτί στη FIBA να καλέσετε τα δελτία του Άρη από τους δύο συγκεκριμένους, από τον Τζέκης και τον Σανικίτζε, οι οποίοι δεν έκαναν σκόντα, ας πούμε, ούτε μια εβδομάδα, να το πούμε έτσι, ότι θα πληρωθεί σε μια εβδομάδα. Και τα λεφτά τα παίρνανε, δεν είναι ότι πληρώθηκε, ας πούμε, όπως κάναν άλλες ομάδες ή όπως έγινε και παλιότερα στον Άρη, έτσι, να μην λέμε μόνο για τους άλλους. Πήραν μια προκαταβολή, λύθηκε τον μπαν και μετά τους ξεχνάμε, δεν τους δίνουμε τίποτα. Παίρνανε κάθε μήνα τα λεφτά τους, μπορεί με 3 μέρες καθυστέρηση, μπορεί με 4, μπορεί με 5. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε, όπως είπε και ο Κώστας πριν, όλες οι ομάδες περίμεναν τον Ιανουάριο τα λεφτά του στοιχήματος, την εκαθάριση της σεζόν 21-22. Με αυτό το δεδομένο, για το Φλεβάρι είχε προγραμματιστεί να δοθεί μια διπλή δόση στους δύο πιστωτές, μάλλον. Από τα 25 το μήνα, δηλαδή, που έπρεπε να πάρουν 50. Δεν ήρθαν ποτέ αυτά τα λεφτά. Δεν πήραν ολόκληρες τις δόσεις. Οι παίκτες πήραν έναντι, οι δύο πιστωτές, και από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Υπήρξε νέα καταγγελία από αυτούς προς την FIBA, και η FIBA πριν από λίγες μέρες έδωσε εντολή στην ΕΟΚ να ανακληθούν τα δελτία των καλαθοσφαιριστών του Άρη, όχι όλων, να το διευκρινίσουμε αυτό, των καλαθοσφαιριστών οι οποίοι έβγαλαν δελτία μετά την άρση των μπάλ, δηλαδή από την υπάρχουσα ομάδα οι 5 ξένοι και ο Καμάρας, τον Νίκος ο Καμάρας. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ναι. Η ΚΑΕ βρίσκεται πριν από το Πάσχα σε συζητήσεις και με τους δύο για να γίνει ένας νέος διακανονισμός, ο οποίος να επιτρέπει στον Άρη να πληρώνει όπως έκανε μέχρι τώρα, αλλά και να είναι και βιώσιμος για την ΚΑΕ. Να μπορεί δηλαδή να τα δίνει αυτά χωρίς να διακυβεύεται η ύπαρξή της. Όταν να το εξηγήσω λίγο αυτό τι εννοώ. Ο Άρης φέτος μηνιαίως κοστίζει 35.000 ευρώ ως ομάδα. Οι δύο συγκεκριμένοι πιστωτές παίρνουν 25.000 ευρώ ως ομάδα. Δηλαδή είναι σχεδόν ένα ακόμα μπάτζετ. Άμα βάλουμε και τα υπόλοιπα χρέη που έχει η ομάδα και πληρώνει από το παρελθόν, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πληρώνονται τρεις ομάδες
χωρίς να υπάρχουν λεφτά του στοιχήματος, χωρίς να υπάρχουν τηλεοπτικά τα οποία για τον Άρη είναι δεσμευμένα, και με τον COVID να έχει κάνει τεράστια ζημιά στον Άρη στα εισιτήρια, που ήταν η δεύτερη ομάδα μέχρι πέρυσι πίσω από τον Παναθηναϊκό, να μία το 50%, να μία το 10%, όπως καταλαβαίνει να είναι καραντίνα, όπως καταλαβαίνει κάποιος, η ομάδα υπέστη πολλές απώλειες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε τώρα πάει, γίνονται συζητήσεις για να γίνει ένας νέος διακανονισμός με εγγυημένα λεφτά, πιο μακροπρόθεσμα, ώστε και οι παίκτες να εξασφαλίσουν τα χρήματα που έχουν κερδίσει από το δικαστήριο και ο Άρης να είναι σε θέση να τους πληρώσει. Μάλιστα. Αυτό τώρα, μέχρι την, επειδή ο Άρης δεν έχει αγώνα αυτή τη βδομάδα, εφόσον λυθεί το θέμα μέχρι την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρξει και η άρση της. Υπάρχει και μια ανησυχία για αφαίρεση βαθμών. Το είδα κάποιο γραμμένο, αυτό ισχύει. Όχι, όχι, αυτό πραγματικά, καλά που το επισήμανες, Γιώργο. Δεν ξέρω, τώρα είμαστε στο 2022 του, να το πω, ανεξέλεγκτου ίντερνετ, ναι. Όπου ό,τι γράφεται το παίρνει ο άλλος και το κάνει σημαία. Ναι. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αφαίρεση βαθμών. Μιλάμε μόνο για ανάκληση δελτίων. Okay. Δεν υπάρχει. Να μην γράφει ο καθένας το Μαγκρέτη και το Κοντότη τώρα, γι' αυτό θέλαμε και να βγεις και εσύ. Και δεν είναι μόνο αυτό, να μην γράφει ο καθένας το Μαγκρέτη και το Κοντότη, να μην το υιοθετεί και απριόρι και ο κόσμος. Έτσι, να μην, δηλαδή, πρέπει λίγο να φιλτράρουμε και αυτά που διαβάζουμε, ναι, και κυρίως να σηκώνει κάτι, γράφει κάτι σε ένα social ο Μπάμπης ο Μέγκουλας και είναι αυτό, είναι, ναι, ένα σημαία κατευθείαν. Καθίστε ρε παιδιά, ενημερωθείτε λίγο. Να το φιλτράρετε λίγο, αυτό, μην γράφει και ανησυχεί ο κόσμος. Για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχει πουθενά πρόβλεψη για αφαίρεση βαθμών, είναι ανάκληση δελτίων. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να στερηθεί, ας πούμε, στη χειρότερη των περιπτώσεων σε ένα ματς 5 παίκτες που δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν. Αυτό. Αντώνη, εγώ καλύφθηκα. Κώστα, θες να ρωτήσεις κάτι? Νομίζω ότι μας κάλυψε ο Αντώνης. Είναι... Όχι, μας κάλυψε ο Αντώνης. Ακριβώς, ό,τι έπρεπε να ακούσουμε. Είναι, ναι, καλό ο κόσμος να γνωρίζει, γιατί αυτό που είπαμε, ότι ακούνε τώρα από εδώ, από εκεί, είναι και η εποχή δύσκολη, είναι και το πρωτάθλημα στο τελείωμα. Καλό θα είναι να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Ναι, ναι. Και κυρίως αυτό, σε αυτά τα θέματα δεν πρέπει να αφήνουν οι ομάδες να πέφτει τίποτα κάτω. Δηλαδή τώρα υπήρχε μια φημολογία ότι θα φερθούν βαθμοί από τον Άρη. Καθίστε ρε παιδιά. Καθίστε λίγο τώρα. Δηλαδή, ναι, ναι, είναι και άλλα από πίσω. Δηλαδή μην γράφει ο καθένας ανεξέλεγκτο ό,τι θέλει. Γιώργο, αυτόν το σκόπελο Άρης τον πέρασε 3-4 φορές φέτος. Ναι, το ξέρω. Τώρα δεν θα φερθεί κανένας βαθμός. Το ξέρω γι' αυτό. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είσαι καλά.